Καλώ ήρθατε και αυτή την εβδομάδα στο κανάλι Televesion Ανέβασα την τελευταία φορά βίντεο για το Star Realms και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω το review για αυτό το παιχνίδι Όπως βλέπετε έχω μπει στην εφαρμογή Το παιχνίδι δεν το έχω πλέον, έχω το Hero Realms Έχω αναφέρει σε ένα άλλο βίντεο ότι το Hero Realms το κράτησα γιατί μου αρέσει το campaign που έχουν χτίσει Δείτε κάποια unboxing βίντεο που έχω κάνει Γενικά το Hero Realms έχει μια επιλογή campaign και είναι epic το θέμα του Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε με sci-fi για στιμόπλια και πάμε να δούμε το παιχνίδι. είναι Το Star Realms είναι deck building παιχνίδι. Το οποίο τι σημαίνει. Εδώ θα παίξουμε με το δύσκολο Artificial Intelligence. Λοιπόν, deck building σημαίνει ξεκινάμε και οι δύο παίχτες με 10 κάρτες στο Star Realms. Από αυτές, όπως βλέπετε, οι πέντε που έχω μπροστά μου είναι scout. Έχουμε άλλα 3 scout, δηλαδή έχουμε 8. Scouts στο σύνολο και δύο Viper. Ο πρώτος παίχτη ξεκινάει με τρεις κάρτες και ο δεύτερος με πέντε. Ε, το παιχνίδι μπορεί να παίξει και με τρεις και με τέσσερις. Το Starry Realms αν έχετε το βασικό πολλές φορές, δύο φορές, μπορείτε να παίξετε και με παραπάνω παίχτες, μέχρι τέσσερις. Αν έχετε δύο core set μπορείτε να παίξετε μέχρι τέσσερις. Υπάρχει το Colony Wars που είναι και αυτό αρχικό set και έχουν βγει πάρα πολλέ επεκτάσει με τελείω διαφορετικό προσανατολισμό. Πώ παίζει το παιχνίδι, Όπω είπα, deck building. Αυτό τι σημαίνει ότι αγοράζουμε καρτούλες. Έτσι. Δύο πράγματα κάνουμε στη γύρα μα. Αγοράζουμε καρτούλε και κάνουμε damage. Οκ. Okay. Όπω βλέπετε εδώ, έχω πέντε χρυσά. Πέντε νομίσματα. Λοιπόν, βλέπετε, α πάρουμε εδώ τη μεσαία την κάρτα, την πράσινη, τον Blob Destroyer. Εδώ πάνω, όπω βλέπετε, γράφει ένα 4. Αυτό το 4 είναι η αξία της κάρτας. Άρα, όπως είπαμε στη σειρά μας, παίζουμε, αγοράζουμε και όπως βλέπετε εδώ η εφαρμή μας βάζει και ποια είναι διαθέσιμα να αγοράσουμε. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε και τους explorers που έχουν ένα σημαδάκι. Θα το εξηγήσω σε λίγο. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι το Explorer είναι ένα καλύτερο, μια καλύτερη κάρτα από αυτή που έχουμε στο αρχικό μας deck. Οι explorers είναι ε, άπειροι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άπειρους, όχι φυσικά στην, ε, στο αρχικό deck, εκεί υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι, αλλά στην εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσους ε, θέλετε. <laughs> <laughs> αλλά βέβαια αξίζει περισσότερο να αγοράσετε κάτι, κάτι, που έχει μεγαλύτερη αξία και μπορεί να σα δώσει περισσότερο. Όπω παραδείγματο χάρη, άμα θέλετε λεφτά, μπορείτε να αγοράσετε εδώ το, αυτήν εδώ την καρτούλα. Όπω βλέπετε, έχουμε την επιλογή ή να πάρουμε λεφτά ή να κάνουμε damage. Αυτό έλεγα λοιπόν. Όπου βλέπετε τα νομίσματα είναι. Έχετε λεφτά για να αγοράσετε και το άλλο είναι το damage που κάνουμε στον αντίπαλο. Από τη στιγμή που η ζωή κάποιου φτάσει στο 0, τότε το παιχνίδι τελειώνει και κερδίζει αυτός που έχει μείνει όρθιος. Last man standing. Λοιπόν, τώρα, τι κάρτες έχουμε. Έχουμε τις κάρτες αυτές που παίζουμε, όπως να ξαναδούμε εδώ το Blob Destroyer. Και τι σημαίνει ότι τις παίζουμε και γίνεται αυτό που είναι να γίνει. Από εκεί πέρα έχουμε και κάποιες άλλες κάρτες όπως είναι αυτές εδώ που βλέπετε έχουμε αυτή που στοιχίζει 7 το Machine Base και είναι Outpost. Το Outpost έχουμε δύο ειδών βάσει. θα το εξηγήσω σε λίγο όταν βγει μια άλλη βάση πιο αναλυτικά. Υπάρχουν δύο ειδών βάσει. οι Outpost που ξεχωρίζουν από τη μαύρη ασπίδα που βλέπετε εδώ και είναι 6 και είναι αμυνά του και οι άλλε που έχουν μια γκρίζα ασπίδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ ο, ο... το AI παίζει σχετικά γρήγορα. Οπότε θα ξεκινήσω. Ε, αυτή είναι μια πολύ ωραία βάση, αλλά θα πάρω αυτό για να έχουμε κάποια χρήματα. Τώρα, όπω βλέπετε, ήμουν τυχερό, βγήκε και το μικρό, το Blue Fighter που στοιχίζει ένα και θα το τσιμπήσω. Τελειώνουμε τη γύρα μας. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε, ορίστε, αγοράζω κάτι που κάνει ένα, μου περισσεύουν δύο, μπορούσα να πάω και για τον Explorer, αλλά θα πάω εδώ για τον μπλε, μια και πήρα μπλε. Και σε λίγο θα σας εξηγήσω ποιο είναι το βασικό, έτσι, η βασική διαφορά αυτού του παιχνιδιού με άλλα παιχνίδια και Πρώτα απ' όλα αυτό που έχω να πω για το παιχνίδι είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ μελετημένο. Δηλαδή το αρχικό αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ ισορροπημένο και προσωπικά είναι το παιχνίδι που έχω παίξει, έχω παίξει περισσότερες φορές. Κοιτούσα τα plays τώρα στην εφαρμογή και είμαι κοντά, πλησιάζω τις 3, 000, τα 3.000 plays. Και έχω παίξει ήδη καμιά 100-200 φορές το αρχικό, το Star Real, μαζί με το Colony Wars που είχα για κάποια άλλα μικρά expansions. Τώρα να σας πω λοιπόν ποιο είναι το κλου του παιχνιδιού. Το κλου του παιχνιδιού λοιπόν όλο είναι ότι υπάρχουν τέσσερα factions. Έχουμε τα κίτρινα, βλέπετε εδώ, έχουμε ένα κίτρινο, έχουμε τα πράσινα, τα κόκκινα, τις κόκκινες, το κόκκινο faction και τα μπλε. Τα μπλε ε, βλέπουμε αυτό εδώ το σηματάκι που σημαίνει το πράσινο όπως βλέπετε το οποίο σημαίνει ότι κάνουμε heal ανεβαίνει το, η ενέργειά μας παραπάνω η ζωή μας ας το πούμε πιο απλά ωραία τα πράσινα έχουν μια ιδιότητα όχι τώρα αυτό που έχω το ασάκι γενικά τα, οι κάρτες έχουν, ξεκινάνε από ασάκια μπορείς να αγοράσεις δηλαδή με ένα νόμισμα κάτι μέχρι 8. Και οι εφτάρε κάρτε και οι οχτάρε. Τώρα για τι εξάρε. Ε, όχι, εξάρε υπάρχει από δύο φορέ. Έχει συνήθω δύο. Ε, υπάρχει μία κόπια στα εφτάρια και στα οχτάρια και τα μικρά συνήθως διαστημόπλια δηλαδή ο Blob Fighter υπάρχει τρεις φορές ας πούμε μέσα στην τράπουλα έρχεται η τράπουλα, το market που βλέπετε που έχουμε πέντε ανοιχτές κάρτες έρχεται το αρχικό δεκάκι με 80 κάρτε. Και ποιο είναι λοιπόν το catch-up του παιχνιδιού. Το πιο που το κάνει τόσο ενδιαφέρον πέρα το ότι είναι πάρα πολύ balanced και παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Το όλο μας θέμα είναι ότι όπως βλέπετε έπαιξα αυτή εδώ την κάρτα. Τι μου δίνει αυτή η κάρτα, μου δίνει δύο νομίσματα και κάτω όπως βλέπετε υπάρχει το σηματάκι της, του ίδιου faction. Για να ενεργοποιήσουμε λοιπόν τις ικανότητες που υπάρχουν Δηλαδή, για να ενεργοποιήσουμε συγκεκριμένα εδώ το να πάμε να κάνουμε healing 4, πρέπει να παίξουμε μια άλλη μπλε κάρτα. Αλλιώ δεν παίρνουμε, ε, δεν επιλύουμε αυτό το ability. Τώρα, όπω βλέπετε, τι έγινε εδώ πέρα. Συνδυαστικά, πήραμε 4, είδατε, ανέβηκα στο, στη ζωή μου και πήρα και το 4 damage. Αν έπαιζα μόνο το, το κάτερ, το 4 damage δεν θα το έπαιρνα. Και για να το καταλάβετε ακόμα και πιο απλά, βλέπετε, παίζω εδώ τον Blob Fighter, παίρνω μόνο 3 damage. Δεν έχω άλλη πράσινη, οπότε δεν μπορώ να κάνω draw a card. Και μετά, παίζω και εδώ. Παίρνουμε και αυτό. Και συνεχίζουμε. Αυτό είναι η βασική έτσι, ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού και ξεκίνησα να, να, αναλύω τα factions πως παίζει το καθένα τα μπλε όπως καταλαβαίνετε είναι περισσότερο για να κάνεις ε, recover το health σου, τη ζωή σου τα κίτρινα συνήθως κάνουν τον αντίπαλο να ξεφορτωθεί κάρτες δηλαδή άμα δείτε εδώ τι λέει target open it, discard a card και αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που παίζει την κάρτα ο αντίπαλος πρέπει να στείλει μια κάρτα στο discard pile ας πούμε, το discard pile είναι αυτό αυτή τη στιγμή είναι οι κάρτες που έχει παίξει ο αντίπαλος. Μένει να εξηγήσω τα κόκκινα, τα οποία εδώ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία με τις κάρτες που ε, έχουν παιχτεί. Άρα, τι έχει παίξει εδώ πέρα. Λοιπόν, you may scrap a card in your hand on this card pile. Τι σημαίνει αυτή η κάρτα. Αυτή η κάρτα σημαίνει το scrap, ότι μπορείς να αφαίρεσεις μια κάρτα, λέει, από το χέρι σου, από τις πέντε κάρτες που τραβάς σε κάθε γύρα, ή τις έξτρα που μπορεί να τραβήξεις με, κάποια, με κάποιο ability, ή από το discard pile. Παίρνει αυτήν την κάρτα και την αφαίρει οριστικά από το παιχνίδι. Αυτό είναι το scrap. Και άμα δείτε, υπάρχει αυτό το συμβολάκι, το τελευταίο που δεν έχω εξηγήσει, όπω βλέπετε, σε αυτήν την κάρτα ή στου explorer, αυτό ο κάδο α πούμε που που τυπικά είναι το σημαδάκι του scrap. Δηλαδή, όταν παίζει αυτήν την κάρτα, έχει την επιλογή, γι' αυτό λίγο έχουν αυτό το σημαδάκι εδώ πέρα. Δηλαδή, όταν παίξω ένα explorer, θα πάρω τα δύο χρυσά και θα, αν θέλω, μπορώ να σκραπάρω την κάρτα, να φύγει από το παιχνίδι. Το Explorer συγκεκριμένα θα επιστρέψει στη Στίβα με του Explorers. Και μετά παίρνω και το σύνδιο damage. Εννοείται κατά τη διάρκεια του γύρου μπορούμε ε, κάνουμε combine όλο το damage και όλα τα νομίσματα που θέλουμε μαζί. Όπω βλέπετε, αυτό κάνω εδώ. Και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να σα εξηγήσω αυτό που έλεγα πριν ότι υπάρχουμε, έχουμε δύο εδώ βάσει. Έχουμε τα outpost Outposts, τα οποία έχουν μαύρια σπίδα, όπως βλέπετε εδώ υπάρχει μαύρη σπίδα και το 6. Τι σημαίνει αυτό, να το δούμε πιο αναλυτικά. ας πούμε, μισό παίζω τώρα για να καταλάβετε τι κάνουμε. Εδώ θα διαλέξω αυτή τη φορά τον damage. Γιατί θα διαλέξω τον damage, και θα παίξω όλε μου τι υπόλοιπε κάρτε. Οπότε αυτό είναι το σύνολο. Βλέπετε, βλέπετε έχω 3 νομίσματα και 7 damage. Γιατί επέλεξα αυτό να το κάνω 5 ζημιά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Ε, όταν υπάρχει μαύρη ασπίδα, σημαίνει ότι αν θέλω να κάνω damage στον αντίπαλο, που εδώ βλέπετε είναι το 40 ή το health, η ζωή του, πρέπει πρώτα να δώσω damage στις βάσεις που έχουν μαύρη ασπίδα. Είναι αναγκαστικό αυτό, είναι must. Γι' αυτό όπως βλέπετε τώρα έχω 3 damage και δεν μπορεί να περάσει το 5. Στις βάσεις που έχουμε γκρίζα σφίδα, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορούμε ή να επιτεθούμε τις, τις βάσεις ή να κάνουμε damage στον αντίπαλο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα αγοράσω αυτό και αυτό. Θα κάνω ένα Eden και θα συνεχίσουμε. Γενικά όπως το βλέπω, ορίστε, έκανα εδώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Παίρνω αυτό και τελειώνουμε. Εδώ όπως βλέπετε πρέπει να κάνω discard μια κάρτα. Και νομίζω πως ε, αυτό είναι το παιχνίδι. Νομίζω πως τα εξήγησα όλα. Θέλω να πιστεύω αρκετά αναλυτικά. Και... Α, να σας δείξω και εδώ ένα παραδείγματάκι. Όπως βλέπετε εδώ... Υπάρχει μια ειδική ικανότητα. Η ειδική ικανότητα όπως βλέπετε έχουμε το damage που το έχουμε πάρει ήδη. Αλλά η ειδική ικανότητα λέει destroy target base and or... Scrap a card in the trade row. Αυτό κάνουν τα πράσινα. Τα πράσινα μπορεί να αφαιρέσει οριστικά από το παιχνίδι μία κάρτα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, α πούμε, δεν θέλω η μπλε να μείνει εδώ και φεύγει από το παιχνίδι. Και μετά παίζω και συνεχίζω. Εννοείται πως είναι σχετικά δύσκολο να μπορέσεις να, να αφοσιωθείς αποκλειστικά σε ένα φάξιο οπότε πρέπει να βρεις τις κάρτες που θα αγοράσεις να μπορέσουν να κάνουν ωραία κόμπος μεταξύ τους αυτό είναι όλο το όνομα του παιχνίδιου και παρόλο που έχει 80 κάρτες και κάποιες από αυτές υπάρχουν μία, δύο και τρεις φορές μέσα σας, όσο και αν σας φαίνεται αδιανόητα, ε, περίεργο έχει πάρα πολύ μεγάλο replayability το παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλο ειλικρινά σας λέω, έχω παίξει και δεν το βαριάμαι από όταν πούλησα το δικό μου και έχω κρατήσει μόνο την εφαρμογή, παίζω μόνο με το αρχικό. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως είναι από τα παιχνίδια που πραγματικά έχω δει μεγαλύτερο replayability, ας πούμε. Εδώ τώρα όπως βλέπετε, κάνουμε τη σκάρνια κάρτα, κατεβάζουμε και εδώ βλέπετε έχω την επιλογή αν θέλω ή να κάνω damage απευθείας στον αντίπαλο ή να χτυπήσω την μπλε τη βασούλα τη Βασούλα όχι τη Μαρία και τη Γιάννα τη Βασούλα επειδή όμως δεν μπορώ να τον νικήσω αυτόματα θα την αφαιρέσω τη Βάση γιατί του δίνει ένα καλό πλεονέκτημα και θα πάω για τα υπόλοιπα εδώ να σας πω την αλήθεια όπως βλέπω το παιχνίδι το είχα ψιλοχαμένο αλλά βλέπω ότι πάω καλά να δούμε τι θα γίνει Έχουμε καλά λεφτά, αλλά δυστυχώ δεν κατάφερα να. Καλά, τώρα, όπω καταλαβαίνετε, παίζω και ένα παιχνίδι περισσότερο για να σα το εξηγήσω, και δεν θυμάμαι. Ε, παίζω δηλαδή λίγο μηχανικά. Λοιπόν. Και όπω βλέπετε, μπορούμε να παίξουμε και κάποιε ε, και τι κάρτε, Κά... κάποιε φορέ έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πώ θα παίξει τι κάρτε εδώ όπως βλέπετε έτσι άμα πατήσω, άμα κρατήσω λίγο πατημένο βλέπετε όλη την κάρτα αλλά άμα πατήσω μια φορά με πάει κατευθείαν στην επιλογή του scrap που μπορώ να κάνω ντρόμ μια κάρτα αυτή τη στιγμή όμω, επειδή έχω παίξει ήδη μια κίτρινη, δεν χάνω κάτι. Δεν χάνω το πλεονέκτημα ότι έπαιξα μια κίτρινη και έχουν γίνει trigger και στι δύο κάρτε. Τα abilities. Βλέπετε εδώ, μπερσεύουν δύο και πάω να κερδίσω. Για μένα το παιχνίδι παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πολύ καθαρά ε, αν όχι δεκάρι, ε, σίγουρα αγγίζει το δεκάρι. Είναι ένα από τα deck buildings που έκανε τη διαφορά με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρινά νομίζω έχει κάνει τη διαφορά και έχουν πατήσει πολλά παιχνίδια σε αυτό, και επειδή μπορεί να πούλησα την φυσική κόπια αλλά σίγουρα αγόρασα την εφαρμογή. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που το προτείνω σίγουρα. Σίγουρα. Είναι γρήγορο, είναι θυστικό, είναι φτηνό. Έχει όλα τα καλά για ένα παιχνίδι deck building που θα τα απολαύσουν σχεδόν όλοι. Είτε έμπειροι board gamers, είτε κάποιοι που δεν παίζουν συχνά. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Φιλούκια.